και αισθανόμαστε ότι γίνεται μια κλοπή της ταυτότητάς μας. Γιατί η Μακεδονία είναι μία. Μία είναι η Μακεδονία και πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Από την ημέρα ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών, μια συμφωνία που στην ουσία εκχωρεί μέρος της ιστορίας μας στους γείτονες, υπήρξαν φωνές που έσπευσαν να μιλήσουν για ακύρωσή της. Σαν να είναι κάτι απλό. Είναι όμως κάτι τέτοιο πραγματικά εφικτό? Και αν ναι, με ποιο τρόπο? Η Συμφωνία των Πρεσπών ανήκει στις διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες γενικά διέπονται αυστηρά από το δίκαιο των συνθήκων, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη Συνθήκη της Βιέννης. Οι διεθνείς συμφωνίες είναι δεσμευτικές για τα δύο κράτη και σύμφωνα με το δίκαιο δίνονται οι εξής δυνατότητες: ακυρότητα, καταγγελία, λήξη ή αναστολή. Ας εξετάσουμε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Σύμφωνα με το τμήμα 2 του δικαίου, για να ακυρωθεί μια συμφωνία θα πρέπει να υπάρχει πλάνη, απάτη, δωροδοκία ή εξαναγκασμός με απειλή ή χρήση βίας. Είναι εμφανές ότι κάτι τέτοιο στην περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν ίσχυσε, οπότε η δυνατότητα κύρωσης της συμφωνίας μέσω αυτών των διατάξεων είναι απίθανη. Όσον αφορά την περίπτωση καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 της Συνθήκης της Βιέννης, συνθήκη μη περιέχουσα διάταξη να φορώσαν εις την λήξη και μη προβλέπουσα την καταγγελία ή αποχώρηση εκτάφτης, δεν δύναται να καταγγελθεί ή να ληφθεί δια αποχωρήσεως εκτός εάν α. Αποδεικνύεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την πρόθεση να δεχθούν τη δυνατότητα καταγγελίας ή αποχωρήσεως εξ αυτής. Β. Το δικαίωμα καταγγελίας ή αποχωρήσεως εκ ταύτης συνάγεται εκ της φύσεως της συνθήκης. Ας δούμε τι προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. Στο άρθρο 20, παράγραφος 9, διαβάζουμε ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ για όριστο χρόνο και είναι αμετάκλητες. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας που περιέχεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 και 4. Δηλαδή, καμία τροποποίηση στα άρθρα που αφορούν στο όνομα Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονική Ιθαγένεια και Μακεδονική Γλώσσα. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπάγεται στις κατηγορίες εκείνες που εκ φύσεως τους θεωρείται ότι παρέχουν το δικαίωμα της καταγγελίας. Τα δύο μέλη φρόντισαν οι διατάξεις της Συμφωνίας να είναι αμετάκλητες και ειδικά εκείνες που αναφέρονται σε επίμαχα σημεία που θίγουν την ιστορία μας να μην επιδέχονται καμία τροποποίηση. Στην πραγματικότητα, μόνο μία δυνατότητα υπάρχει. Και αυτή είναι η δυνατότητα λήξης, η οποία δίνεται εάν υπάρξει ουσιώδης παραβίαση των όρων της Συμφωνίας. Επομένως, η Ελλάδα καλείται να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Συμφωνίας και αν διαπιστωθεί ουσιώδης παραβίαση, να το γνωστοποιήσει. Γι' αυτό, όταν κάποιος λέει ότι η Συμφωνία εφαρμόζεται καλά και σωστά, δεν σημαίνει ότι την αποδέχεται, αλλά ότι την ελέγχει, μιας και στην πραγματικότητα αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος. Η Ελλάδα διαχρονικά πορεύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σε αυτό έχει βασίσει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κόντρα στην Τουρκία, η οποία αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο αλλά Τούρκα. Λοζάνεν δα, bu şekilde, tüm bu gelişmeler karşısında bir güncellenmeye ihtiyacı var. Εάν λοιπόν εμείς πούμε ότι κυρώνουμε μονομερώς τη συμφωνία, κόντρα σε όσα ισχύουν βάσει δικαίου, πρώτον, δίνουμε τη δυνατότητα στα Σκόπια να ονομάζονται όπως θέλουν, δηλαδή Μακεδονία σκέτο. Ενώ εμείς θα έχουμε απολέσει το εργαλείο πίεσης που ουσιαστικά ήταν το βέτο στην είσοδό του στο ΝΑΤΟ. Αλλά πλέον, δίνουμε και πάτημα στην Τουρκία να εκμεταλλευτεί αυτό μας το ατόπιμα, να παραμερίσει και με τη βούλα πια συνθήκες και δίκαια και να ζητήσει διαπραγματεύσεις με τις δικές της παράλογες απαιτήσεις. Και αυτό σίγουρα δεν μας συμφέρει. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν μια ιστορική συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία παραχώρησης. Έδωσε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, νομιμοποίησε ως γλώσσα τους τη Μακεδονική και έδωσε περιθώρια να προσπαθήσουν να οικειοποιηθούν τη μακεδονική ταυτότητα.